στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Στο παιχνίδι του, στο δεύτερο παιχνίδι του πρώτου μήλου, για τον οποίο χθες είχαμε το 5-0 το Ρώσο επί της Σαουδικής Αραβίας. Έχουμε και Μαρόκο-Ιράν, Βασίλη Καβάδια, 6 ώρα σήμερα στο πρόγραμμα. Πολύ εμπορικό παιχνίδι. Θα σπάσουν τα μηχανάκια της AGB. Λοιπόν, και στις 9 έχει όντως ένα ενδιαφέρον παιχνίδι και ένα εμπορικό παιχνίδι. Νομίζω τα πιο εμπορικά παιχνίδια της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ, με την κόντρα της Ιβηρικής Χερσονήσου Πορτογαλία-Ισπανία. Ο Ρονάλντο εναντίον του Σέρχιο Ράμος. Λοιπόν, ασχολιόμαστε με το Μουντιάλ έτσι κι αλλιώς. Ασχοληθήκαμε σήμερα λίγο παραπάνω λόγω Κούπερ και λόγω του Αντώνη Σαριόγλου και του Άρντα από πλευράς ΠΑΟΚ. Λοιπόν, στα δικά μας περιμένουμε πλέον την άφιξη του Θόδωρη Καρυπίδη στην Ελλάδα. Νομίζω ότι και σήμερα το απόγευμα πρέπει να φτάνει ο πρόεδρος της ΠΑΕ. Αν όχι σήμερα, μέσα στο Τίγρο σίγουρα. Επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα και στην Θεσσαλονίκη, για να αρχίζει να τρέχει, γιατί ο Άρης πλέον πρέπει να επιδοθεί, νομίζω, σε έναν αγώνα δρόμου από εδώ και στο εξής τις επόμενες 2 εβδομάδες, αφού είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν και καλύτερα να διαχειριστεί ο Θόδωρος Καρυπίδης, με το αγωνιστικό φυσικά να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, να ξεκαθαρίσουν αυτές οι παραμονές σε πρώτη φάση, να ακολουθήσουν οι πρώτες μεταγραφές για να ζεσταθεί λίγο και ο κόσμος και κατά συνέπεια και τα διαρκείας. Θα είναι 2 εβδομάδες που θα έχουμε να ασχοληθούμε με πολλά, 2 εβδομάδες που θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά όσον αφορά το αγωνιστικό κατά κύριο λόγο και όχι μόνο φυσικά, και τις περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι έγινε, φίλε? Τι? Ωραία. Θα πάρω ένα κεντρικό ρόλο. Τι? Στην εκπομπή επιτέλους. Τι να κάνω? Με βολεύει καλύτερα από εδώ. Μπορώ να απλωθώ. Ωραία. Θα είσαι για να παίρνεις τέτοιο. Να βάζεις τους χορηγούς. Τι είμαι? Να βάζεις τους χορηγούς. Σιγά, τι θα φέρουμε έναν άλλο. Δεν μπορείς να βγάλεις το τσιρτάρι. Δεν εννοώ σε αυτό. Άλλο θέλω να πω. Ποιο? Να βγάζεις τέτοιο. Τι? Live Facebook. Live Facebook. Από Δευτέρα θα σε δω. Δεν έχω. Από αυτά το δεύτερο, από εδώ βλέπω καλύτερα την αγαπημένη μου εκπομπή. Τι θες εσύ, 2 ώρες να κομπείς στο live Facebook? Όχι. Αυτό είναι. Η αγαπημένη μου εκπομπή δεν είμαστε εγώ και εσύ. Είναι το Power of Love. Δεν ακούω καλά όμως, περίμενε γιατί. Δεν ακούς καλά εδώ και χρόνια. Ένα ρε Βασίλη, γιατί, δώσ' το λίγο ένα παραπάνω. Το μικρόφωνο μήπως. Λοιπόν, δίνουμε. Τι δίνουμε? Ένα άλμπουμ της Πανίνη. Τη μουσική, τη μουσική, τη μουσική, τη μουσική. Ωραία, ναι, ένα άλμπουμ της Πανίνη. Σε ενοχλώ, φίλε? Για πες μου δηλαδή. 3 μέρες έχω να σε δω, τι σε ενόχλησα? Λοιπόν, δίνουμε ένα άλμπουμ της Πανίνη. Ναι. Βεβαίως. Με όλα τα αυτοκόλλητα. Μουντιάλ 2018. Mundial. Τώρα που βλέπετε και τους παίκτες στην τηλεόραση, να μπορείτε να τους δείτε και ναι, στα ναι. χαρτάκια. Ναι. Να κολλήσετε το άλμπουμ μαζί με φίλο σας, φίλη σας, τα παιδάκια σας, τα εγγόνια σας, ό,τι τέλος πάντων θέλετε εσείς. Ένα άλμπουμ της Πανίνη που θα γίνει δικό σας με ένα απλό μηνυματάκι FM και ενώ όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526, με το μήνυμα να κοστίζει 1,24 ευρουλάκια. Μάλιστα. Μαζί με το ΦΠΑ και το ΦΠΑ και όλα τα υπόλοιπα. Και τις τηλεφωνίες, βέβαια. Μπράβο. Άρα, Νίκος Παπαδόπουλος, γράφετε, μάλλον γράφετε FM, αφήνετε και ενώ, γράφετε Νίκος Παπαδόπουλος και στέλνετε το μήνυμα στο 54526 και μπορεί να κερδίσει. Εμένα βγάζεις εκκλήρωση. Εσύ εδώ, σε εκκληρώσω και εσένα, γιατί με σε εκκληρώσω. Λοιπόν. Τι να γίνεται, αν είναι δυνατόν. Τι έχουμε? Έχουμε αρκετά πράγματα για να συζητήσουμε. Έχουμε αρκετά πράγματα για να συζητήσουμε. Πάρα πολλά, με τα γραφικά και μη. Πλέον θα είναι, αναμένονται πολύ γεμάτες οι επόμενες μέρες. Για μας. Για την ομάδα, κατά συνέπεια για μας, για τον κόσμο που θα έχει να διαβάζει για να ενημερώνεται για αρκετά πράγματα. Ο κόσμος έτσι και αλλιώς τώρα διαβάζει και ενημερώνεται. Απλά θα έχουν πολλά περισσότερα χρήματα θα μου λέω από τη Δευτέρα. Όχι. Ποιο? Διαβάζει και ενημερώνεται για πράγματα που δεν ισχύουν. Δηλαδή. Διαβάζει και ακούει και κάθε μέρα 5, 10, 15 ονόματα. Όχι, δεν είναι να βγει πάλι κάτι από κάτι συγκεκριμένο. Α.
Αλλά από χθες το βράδυ έχω διαβάσει σε site, εφημερίδες, ακούω σε ραδιόφωνα. Καμιά 5-6 ονόματα έχω ακούσει πάλι και δεν ισχύει τίποτα. Εσύ που κάνεις αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια, δεν το περίμενες δηλαδή? Κοίταξε, ξέρεις, σε ένα βαθμό το εσύ, περιμένω, εσύ, ρε παιδί εσύ, μου. Εσύ αλλά... πάλι κάθε χρόνο με αυτό το πράγμα κάνετε λες και πέφτει τα σύννεφα. Θα σου πω το εξής, ότι, ότι πάντα συμβαίνει αυτό. Ναι. Αλλά έχει παραξηλωθεί η κατάσταση, ρε φίλε. Δηλαδή, όλοι έχουμε γράψει κατά καιρούς και κανένα ονοματάκι παραπάνω, υπάρχει και η πίεση από τα μέσα ενημέρωση κτλ. Τώρα όμως ο καθένας που έχει ένα blog, ένα site ή βγαίνει να μιλήσει στο ραδιόφωνο, δεν είναι μόνο ότι γράφει, ας πούμε, για πιθανούς στόχους ή οτιδήποτε άλλο. Τσαμπουνάνε το όνομα, τρελαίνουν τον κόσμο και σου λέω, υπάρχουν ονόματα που δεν έχουν καμία απολύτως βάση ή σχέση με, το, με την πραγματικότητα. Τα περισσότερα είναι οι εικασίες. Και αυτό θέλω να το πω, να το ξέρει ο κόσμος. Βλέπετε ότι στο Λαμπάουτ Άρης, παιδιά, έχουμε γράψει 3-4 ονόματα. 3-4 ονόματα για τα οποία έχει κινηθεί ο Άρης ή έχουν προταθεί στον Άρη και έχουν εξεταστεί από την ομάδα μέχρι εκεί. Το πιο εύκολο θα ήταν κάθε μέρα, μα κάθε μέρα, να ξυπνάει ο Νίκος το πρωί και να βάζει 2 ονόματα. Το πιο εύκολο είναι. Όσα θες. Α, βάζουμε και τα βιντεάκια, ανεβάσουμε και 5.000 τα κλικ μας. Και τι έγινε δηλαδή? Αυτό δηλαδή θα έχουμε επιτελέσει το ρόλο μας και θα έχουμε ενημερώσει τον κόσμο? Και δηλαδή μετά από 5 λεπτά που θα το ανεβάσει ο Νίκος, θα μου στείλει ένας πιο δικός μου άνθρωπος και θα μου πει, εσύ παίρνουμε τον... τον Τάδε, τον Μαρσιάλ. Τον? Τον Μαρσιάλ από το United, βάζει πολιτήριο. Ας αυτό, γιατί γράφτηκαν ακόμα και αυτά. Γράφτηκε ότι απασχολεί παίκτη στον Άρη που κάνει 20 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει. Για να μας πάρει. Να αγοράσει την ομάδα. Για να μπει αυτό. Ναι. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή. Αυτό δίνει 4 εκατομμύρια. Θα σου πω ένα παίκτη που ισχύει, ας πούμε. Το θέμα του Τζιαράκη που έχει γραφτεί από το Λαμπαουτάρι στο πρωί. Για τον Μπάφτη, βέβαια, αλλά ναι. Ναι, μια χαρά copy-paste έγινε από όλους χωρίς να γράφει την πηγή. Okay. Ή του Βιγκέρα προχθές που είναι στη λίστα. Ο Βιγκέρα. Όχι, θέλω να πω με ένα παίκτη. Πες το Βιγκέρα λοιπόν. Ναι. Πες λοιπόν ότι ο Βιγκέρα που είναι όντως στη λίστα του Ερέρα αυτή τη στιγμή και γιατί κάνει και ρήμα. Ερέρα Βιγκέρα. Λοιπόν. Και εξετάζεται, πες ότι αυτό δεν ήταν πραγματικό. Ναι. Και το ξέραμε ότι δεν είναι πραγματικό. Γιατί για να το γράψουμε, ή πρέπει κάποιος να μας παραπληροφορήσει, να μας πει ψέματα, ρε παιδί μου, ότι πάμε να πάρουμε τον Βιγκέρα και να μην ισχύει αυτό. Ναι. Ή συνειδητά να ξέρουμε κι εμείς ότι δεν ισχύει αυτό το όνομα. Άρα να πάω να το γράψω αυτό συνειδητά ότι δεν ισχύει το όνομα και μετά να με πάρει ο αδερφός μου. Τι να τον πω εγώ, μη ισχύει. Δηλαδή τι θα κάνω, θα μεταφέρω το ψέμα για ένα κλικ και στην προσωπική μου ζωή? Όχι. Θα του πω, μη ασχολείσαι, το πάμε να πάρουμε κανένα κλικ τώρα. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή πραγματικά τι να πω, να κάνω έκκληση? Μη γράφετε και λέτε ό,τι να είναι. Και το λέω, δεν το λέω ξανά για κάποιον, όπου και εγώ έχω γράψει μπαρούφες στη ζωή μου πολλές. Μίλησα με ένα παράγοντα, αυτά, με ένα μάνατζερ. Όταν ήμουν και λίγο πιο άπειρος, έπεφτα πιο εύκολα στη λούμπα κτλ. Έχω γράψει παίκτες που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα, όπως αποδείχθηκε στην πορεία, έτσι. Αλλά λίγο κράτη, ρε, γιατί τρελαίνεται ο κόσμος. Και ειδικά αυτή την περίοδο τρελαίνεται πολύ περισσότερο ο κόσμος, γιατί έχει την αγωνία του, θέλει να δει μια καλή ομάδα να δημιουργείται από τους ανθρώπους του Άρη. Και τον τρελαίνουμε τώρα χωρίς λόγο. Δηλαδή έχουν γραφτεί περίπου, άμα τα μαζέψω, καμιά κατοσταριά ονόματα, από τα οποία τα 90+, από τα οποία τα 90+ δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ναι. Από τα 10 που μένουν, τα 6-7 απασχόλησαν τον Άρη, αλλά για διάφορους λόγους δεν προχωράνε και 2-3 είναι που θα προχωρήσουν. Δεν ξέρω τι αρρώστια ακριβώς είναι αυτή. Με το να πρέπει να κάθε μέρα να γράψουμε 2-3-4-5 διαφορετικά ονόματα και μετά να πούμε πήγε στη Σαραγώσα. Αλλά okay. Λίγο ηρεμία. Μάλιστα. Καλά τα λες, αλλά... Καλά τα λέω. Γιατί δεν μας λες και ποιους θα πάρουμε. Και αυτό είναι ένα θέμα. Την έχει, πάμε εκεί στην ουσία του ζητήματος. Τη λίστα στο γραφείο του μέσα, αλλά δεν μου τη δείχνει. Μου την έστειλε ο Ερέρα πριν. Αλλά δεν μου τη δείχνει. Δεν την εκτύπωσα, όχι, δεν την εκτύπωσα. Είναι σε ένα στικάκι η ίδια. Δεν την έχω δει ούτε εγώ. Κατασκοπικά. Δεν την έχω δει ούτε εγώ για να μην πέσει στο πειρασμό. Α, μην πω τώρα τι είναι αυτό. Λοιπόν, η ουσία είναι μία. Πρώτον, δεν έχουμε καφέ. Δεν έχει παραγγείλει. Είναι μία τσαρμοδιότητα. Δεν παραγγείλει. Εγώ πήγα και την παρήγγειλε μόνο για την πάρτι. Πω, πω, με το που το είπα, είδε τι! Κάτσε! Δεν είναι δικό σου, είναι μόνο για την πάρτι που παρήγγειλε. Συγγνώμη, παρήγγειλε καφέ. Δώρα!
Περίμενα, δεν το περίμενα. Αφήρει ένα ακόμα κάτι. Αν μέχρι να πιω, δεν θα πιω αυτό. Μου ζήτησε καφέ. Σκέτος είναι. Σκέτος είναι. Η Δώρα ξέρει ότι όταν φέρνει καφέ σε κάποιον άλλον μαζί μου, στο δίπλα αφήνει σε μένα πρώτα. Ωραία. Φέρει το και αφήνει και θα πιω γουλιά μέχρι να το φέρει. Το πάμε. Μόνο και αυτό που είπε το δίνω. Συνεταιρικά. Ωραία, το δίνω. Συνεταιρικά και δίνω. Πιάσει, πιάσει. Σα αφήνω. Είναι μια τη αρμοδιότητα εκπομπή αυτή. Ποια. Το να μου παίρνει καφέ. Σιγά, ρε Χρυσάτε, σιγά δηλαδή. Επίσης, όταν παίρνει καφέ την ίδια ώρα με μένα, ναι, ναι, είναι πολύ πιθανό ο δικό σου να είναι κερασμένο. Όχι. Το βάδο που πληρώνει τα δικά του, να ξέρει. Επειδή είναι κυμπάρι. Εμείς στην Περιά, φίλε, δεν είμαστε τέτοιοι. Εμείς στην Περιά είμαστε σωστοί. Και τα κάνουμε αυτά. Λοιπόν. Εδώ ένα φίλο μου λέει πάντω. Ναι. Που ξέρει λίγο πολύ. Ότι σε όσου έχουν γράψει έχουν 100% αστοχία κάποιοι. Δηλαδή ούτε έναν. Ούτε έναν, ρε φίλε. Πιάσε έναν. Βρες έναν. Έτσι είναι, φίλε. Τι έκανε. Έτσι είναι όταν να σου πω κάτι. Και αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ. Έχει τρεις πηγές. Η μία πηγή είναι ο Ερέρα. Μπορείς να παίζει με τα κέρματα στο στούντιο. Συγγνώμη, φίλε. Η δεύτερη πηγή είναι ο Άρης, η ΠΑΕ δηλαδή. Και η τρίτη είναι η πλευρά του που παίκτη. Είναι ο Καρυπίδη και η τρίτη είναι η πλευρά του παίκτη. Όταν όμως ο Ερέρα προσανατολίζεται κυρίως σε ποδοσφαιριστές που στην ελληνική αγορά δεν έχουν ανοίξει τα φτερά τους ή τέλος πάντων ο μάνατζερ τους είναι Ισπανός. Δεν είναι εύκολο να πάρει τώρα ο Ισπανός μάνατζερ τον Νίκο Παπαδόπουλο και να του πει Νικολάκη μου φέρνω έναν παικταρά, ένα αριστερό εξτρέμ, άστα να πάνε. Θα αφήσει εποχή. Θα αφήσει εποχή. Θα αφήσει εποχή. Η διαρροή μπορεί να γίνει είτε μέσα από τον Άρη είτε από τον ίδιο τον Ερέρα. Ναι. Τώρα ακόμα δεν υπάρχουν τα κόζια. Είπα μόνο σε μένα στέλνει ο Ερέρα αυτά που θέλει. Και όλα τα υπόλοιπα, ξέρεις τι είναι. Είναι διάφορα από παρατρεχάμενος, οι οποίοι έχουν δώσει τον παίκτη, έχουν προτείνει τον παίκτη στον Άρη. Ο Άρης σου είπε ευχαριστούμε πολύ, δεν ενδιαφερόμαστε. Και για να προμοτάρουν την πραμάτια τους, παίρνουν δεξιά-αριστερά και λένε προτάθηκε στον Άρη ο Παπαδόπουλος. Είναι πάρα πολύ καλός. Τον εξετάζει ο Ερέρα. Μου είπε θα τον δούνε. Μου είπε θα τον δούνε. Και κάνει αυτό και κάνει εκείνο. Άιντε την άλλη μέρα. Παπαδόπουλος για Άρη και τα λοιπά. Πάει μετά στο Λεβαδιακό ο Παπαδόπουλος. Όχι. Εντάξει, στον Πλατανιά. 150.000. Πόσα? 150.000. Κομπότη θα φυσάει, δεν δίνει. Λοιπόν, έτσι κάνουμε μια μίνι ανασκόπηση. Μια μίνι, αν θες, το πώς λειτουργούν καθημερινά τα μίντια. Γιατί πριν μιλούσα με ένα φίλο, πραγματικά μου έβγαλε παράπονο. Μου λέει ρε εσύ, ο τάδε δεν ισχύει, του λέω. Ο τάδε δεν ισχύει. Ναι. Ο τάδε, τι να σου πω, ρε φίλε, λέω. Το δικό μου ρεπορτάζ λένε ότι δεν ισχύει. Καλά λέει και πώς τα λένε και τα γράφουν. Τώρα λοιπόν τα εξήγησε για να μην με παίρνει το όλο τηλέφωνο. Τα εξηγώ, ωραία. για να γίνεται τι γίνεται. Τα εξηγώ, ωραία. Λοιπόν, και το Μουντιάλ του Μαρτίνεζ. Φίλε Άλεξ, που στέλνεις είναι ένα από τα 3-4 που είπα πριν. Θα τα πούμε για το Μαρτίνες μετά. Που έχει γραφτεί 3-4 ονόματα έχουμε γράψει. Και το ότι προτάθηκε και εξεταζήσει μετά θα έρθει κιόλας. Και για Μαρτίνες θα πούμε και για. Αλλά πραγματικά επιβεβαιώνεται και από την πλευρά του Άρη ότι ναι, ισχύει. Είναι ένας από τους παίκτες που κοιτάμε. Και για Μαρτίνες θα πούμε και για Ρόλ Μπράβο θα πούμε μετά τις 5.30 έχουμε από αρκετά. Για Ρόλ παίζει. Θα παίξουμε στόπερ. Δε. Το βάλουμε να μαρκάρει εκείνο τον Μπαλμπό. Το τρικάνω πάλι. Ναι. Δεν έπαιζε στόπερ εκεί. Έπαιζε χαφ, ναι, εντάξει. Αλλά... Ο στόπερ έδωσε μια παλιά πίσω στο μάτς. Πάλι με τα τρίκαλα. Είχε βάλει κόλλο. Είχε βάλει κόλλο. Ήποπτο με τα τρίκαλα. Πολύ τρίκαλο. Τρίκαλα. Έλα. Ευχαριστούμε. Έτσι. Άμα το δικό σου πλήρωσε. Το δικό μου. Το δικό σου, αφού είσαι το. Πω. Του λέμε να του κεράσουμε τον καφέ. Είναι μεγάλο άπλα και λέει: όχι, ευχαριστώ. Πάει να πληρώσει και πληρώνουμε το δικό μου. Το δικό μου, ρε φίλε. Πραγματικά μόνο γκόμενε θα κάνουν αυτά, να ξέρει. Ο άνθρωπο είναι άπλα. Με τι γκόμενε. Όχι με του άντρε. Ωραία, πάρ' τα ρέστα σου. Ευχαριστώ, αδελφέ μου. Σε καλά, λοιπόν. Πάμε στο διάλειμμα να βάλει όλα τα λεφτά, τα ρέστα που πήρε στην τσέπη του. Λοιπόν, με αυτά θα πάμε στο break. Και όταν επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για Ραούλ Μπράβο, θα μιλήσουμε για τα έργα στο Ρήσιο, θα μιλήσουμε για τα έργα στο Βικελίδης, θα σχολιάσουμε. Στο Ρήσιο. Και στο Βικελίδης. Και στο Βικελίδης. Θα σχολιάσουμε το τι πρέπει να κάνει ο Θόδωρος Καρυπίδης πρώτιστα, γιατί ο Ερέρα αυτά που είναι να κάνει, τα κάνει. Θα πρέπει να δούμε λίγο τι γίνεται με τον μπάσκετ εκεί όπου προσωπικά έχω εκνευριστεί πολύ από την προσφυγή του Μούρτου. Νομίζω περισσότερο. Ναι. Και παράλληλα
θα δούμε και τι άλλο συμβαίνει από τον μπάσκετ. Ήδη σας είπαμε για τον Τζιαράκη. Ο Τσαϊρέλης πάει στον Προμηθέα. Πήγε βασικά. Μπράβο. Βουλιανίτης ανακοινώθηκε την Κίμη. Θα μιλήσουμε με Γιάννη Παραπονιάρη μετά τις 6 Χρυσανθέμη να μας πει τα τελευταία. Να αλλάξουμε και το θέμα ευχές της πάει σε Κούπερ, διότι έφαγε γκολ στο 90 πάλι και αύριο Ασλαμάς θα ουλιάζει πάλι. Δευτέρα. Ναι, αυτό είναι καλό. Έτσι. Μεσολαβεί ένα Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Βασίλη Καβαδία και επιστρέφουμε τη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στα 48 λεπτά και μετά από τις 5. Λίμπρο 107,4. All About Arson Air. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Με τον Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Παρέα θα πάμε και τις 7. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Η κινητή τηλεφωνία που δεν μας βοηθάει για την ώρα για να έχουμε αυτό το ραντεβού που κανονίσαμε για μετά το διάλειμμα των 5.30. Θα δούμε μήπως συνέχεια της εκπομπής καταφέρουμε και επικοινωνήσουμε με τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, λέγαμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Θα ασχοληθούμε και με τον μπασκετικό που έχει και αρκετά στη συνέχεια της εκπομπής. Για αυτό το πολύ γεμάτο 15ήμερο. Που ο Άρης θα τρέχει με αντίπαλο τον χρόνο για να κλείσει πάρα πολλές υποθέσεις. Όχι βέβαια πως υπάρχει λόγος για άγχος ή πανικού ή οτιδήποτε. Απλά αυτό το ταξίδι του Θόδωρη Καρυπίδη στη ΣΥΠΑ πήγε κάπως πίσω τις εξελίξεις, κυρίως όσον αφορά το αγωνιστικό και άλλα ζητήματα κατά δεύτερο λόγο. Όλα αυτά μέχρι τις 2 Ιουλίου που ο Άρης θα πατήσει ξανά στο χορτάρι για να ξεκινήσει την προετοιμασία, πρέπει να έχουν διευθετηθεί. Και αν όχι όλα, το μεγαλύτερο μέρος αυτών. Και όπου μεγαλύτερο μέρος αυτών, βάλτε πρώτα το ρόστερ της νέας σεζόν, καθώς πρέπει ο προπονητής της ομάδας στην πρώτη προπόνηση να έχει τουλάχιστον ένα 70-80% της νέας ομάδας, γιατί είδαμε πώς είναι να δουλεύεις με όλη την ομάδα από την αρχή, πέρυσι το καλοκαίρι, που ο Δημήτρης Πανός πλην του Πλατέλα είχε όλους τους υπόλοιπους παίχτες στη διάθεσή του. Και είδατε και το αποτέλεσμα του να δουλεύεις με αυτό το δεδομένο. Είναι διαφορετικό πλέον στη Super League και είναι σημαντικό να είναι οι περισσότεροι τώρα, γιατί πάρα πολύ απλά οι περισσότεροι που θα είναι τώρα θα είναι και πάρα πολλοί. Δηλαδή είναι άλλο να έχεις ένα ρόστερ 20-25 παικτών να φύγουν 3-4-5 και να έρθουν 3-4-5 και είναι άλλο αυτό που θα γίνει στον Άρη, όπου φεύγει ένα ρόστερ, από το ρόστερ των 27-28 παικτών θα μείνουν 10-11 και θα έρθουν καμιά 15. Ναι, και είναι τελείως διαφορετικό. Πρέπει από αυτούς 15 τους περισσότερους να τους αποκτήσει μέχρι τότε. Αυτό λέω. Ναι. Είναι πιο σημαντικό από το να έχεις απλά μια ομάδα και να κάνεις κάποιες προσταφαιρέσεις. Είναι και αυτός ένας λόγος. Θεωρώ ότι η επόμενη εβδομάδα είναι η πλέον κρίσιμη, αλλά είναι και η εβδομάδα που θα πρέπει και ο Θόδωρος Καρυπίδης να βάλει το χέρι στην τσέπη. Δεν γίνεται να περιμένουμε από τα διαρκείας ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη προκειμένου να δρομολογήσει τις αποκτήσεις ποδοσφαιριστών, να δρομολογήσει αυτά που πρέπει να δρομολογήσει από την άποψη το αθλητικό κέντρο που θα πάει η ομάδα. Έχει αρκετά χρήματα που πρέπει να διαθέσει ο Άρης. Ναι. Και αυτό πρέπει να το αξιολογήσουμε και να το σημειώσουμε. Το πιο εύκολο είναι να ζητάμε. Έτσι. Έχουν αρκετά χρήματα που θα μπουν και μπήκαν ήδη σε σχέση με το Ρήσιο και αρκετά χρήματα που θα μπουν και μπήκαν ήδη σε σχέση με το Βικελίδης. Είναι αρκετά τα χρήματα που πρέπει να δοθούν στις μεταγραφές που θα έρθουν στην ομάδα. Είναι αρκετά τα χρήματα που πρέπει να δοθούν στους παίκτες που αποχωρούν. Είναι αρκετά τα χρήματα που πρέπει να δοθούν σε παίκτες για να ανανεώσουν. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η στήριξη από τη μία της ομάδας με την αγορά των εισιτηρίων διαρκείας τη δεδομένη χρονική στιγμή, και παράλληλα θα πρέπει και ο ίδιος ο πρόεδρος, από τη στιγμή που έχει αποφασίσει να κινηθεί μόνος του, να συνδράμει σε αυτό το κομμάτι για να υπάρχει ομαλή λειτουργία της ομάδας. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν άλλες καθυστερήσεις εδώ που έχουμε φτάσει. Ένα ζήτημα βέβαια πάρα πολύ σημαντικό και μεγάλο είναι αυτό των τηλεοπτικών. Είναι ένα θέμα που καίει την ομάδα όπως και άλλες ομάδες και δημιουργεί πρόβλημα η έλλειψη ακόμα τηλεοπτικού συμβολαίου,
Και δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό για μια ομάδα όπως ο Άρης. Αλλά όταν σου δίνουν 1,2 και 1,3, είναι φυσιολογικό να μην έχει συμφωνήσει ακόμα. Ναι, αλλά μα στο τέλος δεν βρίσκει. Δεν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Διότι ούτε ο Άρης ούτε οι υπόλοιπες 6 ομάδες δεν θα συμφωνήσουν σε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα πάει σε μια κεντρική λύση, απλά θα ταλαιπωρηθείς. Και δεν θα μπορείς να κάνεις έτσι όπως πρέπει να κάνεις τον προγραμματισμό σου. Σίγουρα. Η ουσία είναι ότι, ναι, ότι ο Άρης θα έπρεπε να έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Εγώ σκέφτομαι τους λόγους για τους οποίους δεν έχει τη διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν μπορώ να τους αποδείξω και να τους πω και δημόσια. Γιατί το μυαλό μου πάει σε πονηρά πράγματα. Βλέπω και συγγνώμη που σε διακόπτω κιόλας. Βλέπω εδώ πέρα έχουμε και μια ανακοίνωση για τα διαρκείας. Ότι... Να πω ότι συνελήφθη πριν από λίγο ο Μπαρμπαρούσης, ο βουλευτής Χρυσής Αυγής, ο οποίος προέτρεψε το στρατό να συλλάβει τον Τσίπρα, τον Καμένο και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και είπε... ότι στις πρέσπες θα πέσουν κεφάλια. Ναι. Και δίνει ένα τέλειο άλοθη, να πω εγώ την άποψή μου, ναι, σε αυτό το θέμα. Βεβαίως. Δίνει ένα τέλειο άλοθη ο συγκεκριμένος στον Τσίπρα και στον Καμένο και σε όλους τους υπόλοιπους να κάνουν αυτά τα οποία κάνουν, γιατί αντί να ασχολούμαστε με αυτό που γίνεται και την παράδοση της Μακεδονίας, ασχολούμαστε με τον τύπο αυτό, ναι, ο οποίος βγήκε εκεί σαν είναι και... Πώς τον βλέπεις, είναι και ωραίος εκεί. Με τη μαλούρα και τη μουσάρα. Γαμπρός. Ο τύπος αυτός είπε αυτό το οποίο είπε χωρίς καμία συνέστηση του τι λέει. Και τώρα συνελήφθη, πρόσεξε όμως, συνελήφθη φίλε, ενώ είναι βουλευτής, ναι, αλλά συνελήφθη για το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας. Και διώκεται σε βαθμό κακουργήματος για το οποίο δεν απαιτείται άρση της βουλευτικής ασυλίας. Μάλιστα. Νομίζω όμως ότι εκτός από αυτόν που είπε, αυτή την μπούρδα που είπε εκεί πέρα και συνελήφθη, θα πρέπει να συνελήφθουν και άλλοι για εσχάτη προδοσία, οι οποίοι το λένε όμως με ένα ωραίο τρόπο. Με μου φοράνε γραβάτες, αλλά το λένε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Λοιπόν. Έτσι, αλλά αυτό τώρα πώς το σκέφτηκες με τα ράσα. Με το λόγο της γραβάτας. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, λοιπόν. Καταπληκτικό ήταν αυτό. Που ήθελα να σου πω. Αυτό που ήθελες να μου πεις. Ότι βλέπω, ας πούμε, και και συναδέλφους στην Αθήνα που γράφουν, ναι, 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 και χρησιμοποιούν ακόμα τον όρο Big Four. Ναι. Θες να μου το πεις, ενώ το έχω κάνει 3 άρθρα μέχρι τώρα στο SDNA, τον τελευταίο μήνα. Δεν σε διαβάζω. Και θα κάνω και δεν διαβάζω. Μια σύντομη παρουσία στην εκπομπή του Νίκου Παπαδόπουλου. Τελείωσε, για αυτή την εβδομάδα ήταν. Ο Γιάννης Παραπονιάρης από τη Δευτέρα θα είναι μαζί μας εδώ στο ρόλο. Καλησπέρα, Χρήσανθε. Καλησπέρα. Καλά. Ο Σταμάτης Μουρελής θα είναι. Καλησπέρα. Θα ξυπνήσει. 5 ώρα είναι ξύπνιο. Την άλλη φορά μου λέει ξυπνάει στι 6. Άμα κοιμήθηκε, ρε φίλε, 12 το μεσημέρι, ξυπνήσει στι 6. Στι 10 η ώρα κοιμήθηκε. Και σκυμή. Εμένα, ο πατέρα μου όταν ήταν στην Ιχθυόσκαλα, 2 η ώρα το μεσημέρι γυρνούσε στο σπίτι από τη δουλειά και έπεφτε να κοιμηθεί. Και ο Σταμάτης το βράδυ όλο δούλευε. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση, πάει Άρης. Έχει βγάλει. Μαρόκο. Μαρόκο, το, yeah, Μαρόκο, γιατί το γράφουν, ρε φίλε, Μορόκο. Μορόκο. Δεν είναι μα, δεν είναι αλφα, γιατί προφέρεται το εκεί. Κάτσε να κάνω τεστ, θα πει για την Παϊάρης. Θα πω για την Παϊάρης. Ποιος προπονητής του Άρη ήταν και προπονητής της Εθνικής Μαρόκο. Προπονητής. Ενώ έχετε, προσέξτε λίγο. FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54526 για ένα άλμπουμ της Πανίνη που κληρώνουμε. Κλήρωσε μια ώρα. Ναι. Προπονητής του Άρη και προπονητής Εθνικής Μαρόκο. Για να δεις το ότι είσαι πιτσιρίκος. Παναντρέ Μισελ. Ναι. Διάβασε αυτό προχθές. Στο στείλανε. Όχι. Ας το κινητό. Όχι, ρε, τι κάνεις. Ωραία. Ποιος παίκτης του Άρη έπαιξε στην Εθνική Μαρόκο. Στα έλεγα πριν 2 εβδομάδες, αλλά. 2. 2 παίκτες. Ο Ελκαρκουρί. 3. Ελκαρκουρί ήταν. Ένας. Ταλάλ Ελκαρκουρί. Ο Ταλάλ. Δεξιός μπακ δεν ήταν αυτός. Στόπερ. Στόπερ. Αμυντικό. Πεκτάρα. Πεκτάρα. Αγγλία έπαιξε. Ναι. Αγγλία έπαιξε. Δεύτερος. Ο Σμπαρί ήταν Μαρκινός. Να. Να βλάκα. Να βλάκα. Βέλγος. Πάμε παρακάτω. Ναι. Γεια σου Σμπάρι. Γεια σου Σμπάρι. Γεια σου Σμπάρι με το κίτρινο πορτοφόλι. Ποιος άλλο. Άλλοι δύο. Ο Τσίμπα τι ήταν. Τσίμπα, Σαΐντ Τσίμπα ο δεύτερος. Δεύτερος. Το τρίτο, ακόμα, ναι. FM και ενώ μαζί με το Πανίνι. Ναι, μαζί με το Πανίνι,
Μήνυμα. Βρήκα τους δύο. Όνομα, βρήκα τους δύο. Αποστολή στο 54526. Ναι. Σταμάτα, τον έχεις δει και να παίζεις. Σταμάτα. Λοιπόν, φύγε. Λόγω της αυξημένης, παππού, εσύ, φύγε. Λόγω της αυξημένης ζήτησης και ο γιατί... τρίτος Μαροκινός, λέω, που έπαιξε τον Άρη. Μη. Λόγω της αυξημένης ζήτησης. Το πήρε στο αεροδρόμιο. Ναι, και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κόσμου της ομάδας μας. Μάλιστα. Η ΠΑΕ άρεσε ενημερώνει ότι η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Αυτό μπορείς να στείλεις εγώ στο φίλο μου τον Δημήτρη, αυτό το με της ομάδας μας. Ναι. Ποιας ομάδας μας, του Άρη. Η ΠΑΕ άρεσε ενημερώνει ότι η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας από την Άρεσε FC Boutique επί της Οδού Παπαναστασίου θα γίνεται πλέον και το Σάββατο. Και το Σάββατο. Από τις 10 έως τις 2. Λόγω της αυξημένης ζήτησης, λέει. Ναι. Ωραία, μπράβο, καλό είναι αυτό. Να θυμίσουμε ότι τα εισιτήρια διαρκείας έχουν ισχύσει περίοδο 18-19, διατίθεται καθημερινά Δευτέρα Παρασκευή από την Άρεσε FC Boutique από τις 10 έως και τις 6 το απόγευμα. Ωραία. Άρα. Σε ένα λεπτό κλείνει. Σε δύο. Σε δύο λεπτά και είσαι. 58 είναι. Και 58. Πώς φάνηκε. Εμένα λέει. Θα σου πω ακριβώς. Πάει λάθος. Όχι, το έχω δύο λεπτά μπροστά και 58 είναι. Παραδέχεται ότι τους βρήκα πάντως. Τους δύο. Τους δύο, τους βρήκα. Ο τρίτος ποιος είναι. Εντά, ο νικητής, όποιος το βρει. Ποιος είναι ο τρίτος, αφού είμαι αρκετός. Γνωστό όνομα. Ποιος. Ποια δεκαετία έχει αγωνιστεί στην ομάδα. Ζούσες. Το θυμήθηκα. Σου στείλαν μήνυμα. Όχι ρε, πού. Μην το αει, διαγωνισμός είναι. Δεν σου στείλαν μήνυμα. Θες να δεις τα μήνυματά όχι, μου. Όχι. Είναι διαγωνισμός. Σταμάτα να δω τον Αριανό εδώ τι κάνει. Λοιπόν. Λοιπόν. Λοιπόν, ένα λεπτό πριν τις 6 είμαστε. Πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά. Διάβασε εδώ, τι μήνυμα στέλνουν εδώ οι φίλοι. Καμιά ενημέρωση λέει. Ο 283. Όχι. Εδώ που είμαστε, περίμενε. Έχει πει πολλά μηνύματα η εκπομπή. Μπράβο την εκπομπή. Τι έγινε. Από εδώ, ρε φίλε, εδώ είμαστε. Από εδώ. Από εδώ. Δες. Α, έχει ναι. Εκπομπή όσα μηνύματα είχαν όλοι οι άλλοι μαζί. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν. Δεν ισχύει για Μαρτίνεθ. Ισχύει. Το Μαρτίνεθ θα πούμε. Το είπαμε αυτό για το Μαρτίνεθ. Το έχουμε γράψει εδώ και καιρό. Εδώ. Ναι. Καλή εκπομπή τσακάλια. Εσένα λέει. Ναι. Λέει ο φίλο μου Αστέρη. Ναι. Εδώ ο Γιάννη. Ποιοι έχουν συμβόλαιο και. Και γιατί έχουν συμβόλαιο, εννοεί. Ναι. Θα τα πούμε σε λίγο. Το ποιοι έχουν συμβόλαιο για να απαντήσουμε δεν στο φίλο. Δεν έχει συνέχεια και πάνω, όχι, δεν είναι δικό του. Λοιπόν, εδώ. Στην πρώτη θα είναι λέει όσοι έχουν συμβόλαιο, οι 4-5 που θα παραμείνουν και έλεξε το συμβόλαιο και οι 2-3 βαριά μεταγραφές. Καλησπέρα, αργεί πολύ ο Κάρι, τι γίνεται με φανέλα, τηλεοπτικό. Περίμενε, ένα ρε φίλε. Εδώ, όχι, όχι, μπορεί να είναι περισσότεροι. Εγώ πιστεύω θα είναι περισσότεροι. Περισσότεροι θα είναι. Και δεν θα είναι, πρόσεξε, φίλε, δεν θα είναι 4-5 αυτοί που θα παραμείνουν, ναι. Θα είναι 10-12 ποδοσφαιριστές που θα μείνουν. Θα είναι σύμφωνα με τον προγραμματισμό και αυτό που λένε από την ΠΑΕ Άρης, ναι. Ότι την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν να φέρουν κόσμο και να ξεκαθαρίζει. Και να διώχνουν. Άρα, αν έχεις καμιά εικοσαριά στην πρώτη, είναι καλά. Καλά είσαι. Είναι καλά. Αν μπορεί να έχεις 25, δεν ξέρεις. Οικογενειακό διπλό δεν κάνεις. Ο 283, τι λέει, ότι αργεί ο Κάρι. Τι γίνεται με φανέλα, τηλεοπτικό ρόστερ. Με φανέλα, τι εννοείς με φανέλα. Η Nike, είπαμε. Η Nike θα είναι η εταιρεία. Και χορηγός της φανέλας υπάρχει. Ναι. Η Στίχημαν. Βεβαίως. Το τηλεοπτικό είναι ένα θέμα μεγάλο για πολλούς. Τα γούστα λέει πληρώνονται. Αν πρέπει να μπουν αρκετά χρήματα χρήσατε, είναι πρόβλημα του. Τα γούστα πληρώνονται. Ποια γούστα όμως ακριβώς. Τα γούστα του να είναι πρόεδρος στον Άρη προφανώς εννοεί. Μπορεί. Όχι, κοίταξε. Εγώ δεν το βλέπω ως γούστο. Ναι. Εγώ λέω ότι έχει την ευθύνη. Σίγουρα. Μεγάλη 100%. Μεγάλη ευθύνη. Εμείς διαρκείας πήραμε, μπράβο το 83. Αν θέλει ο κύριος Καρυπίδης να είναι αφεντικός στον Άρη, χρειάζεται χρήμα. Αλλά δεν βλέπω φως. Δυστυχώς ο κόσμος είναι μουδιασμένος. Καλά, περίμενε, εντάξει, 15 Ιουνίου είμαστε. Δεν είμαι. 792 λέει καμιά ενημέρωση για το Viva και τα διαρκείας έχουμε. Ακόμη δεν άνοιξε. Για το Viva, δεν έχει ανοίξει η εφαρμογή για το Viva. Προφανώς εγώ εικάζω με την όποια εμπειρία μπορεί να έχω πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, είναι ότι το Viva θα ανοίξει όταν θα περάσει η περίοδος. Που είναι λίγο πιο. Για τι ανανεώσει των ανανεώσεις, διαρκείας. Λοιπόν, ναι. Ο 506 λέει τον τρίτο Μαροκινό, δεν θα τον πούμε. Πάντως λέει για τον Γιάννη ότι αξίζει μια θυσία. Όπως για τον Μαροκινό που πέφτει μέσα, είχε ναι. Κάνει κάποτε ο Άρης. Δεν είναι έτσι βέβαια το όνομά του, αλλά τέλος ναι. Πάντων. Με το Γιαννιώτα. Το έχουμε γράψει στο Λαμπατάξι εδώ καιρό. Ότι ο Άρης τον θέλει. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Γιαννιώτας, ο οποίος ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με τη Βαγιαδολίδη, παίζει αύριο τελευταίο παιχνίδι. Η Βαγιαδολίδη με την Νουμάνθια είχε κερδίσει 3-0 την πρώτη εβδομάδα. Διαδικαστικό χαρακτήρα έχει. Θα ανέβει στη Λα Λίγκα η Βαγιαδολίδη. Και από την Κυριακή πλέον ο Γιάννης θα αρχίσει να σκέφτεται ποιο θα είναι το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Γιατί το συμβόλαιο του Ολυμπιακού ολοκληρώνει του χρόνου. Άρα δεν έχει νόημα να δοθεί παλαιδανικός. Θα κοιτάξει να μείνει ελεύθερος. Αλλά για τον παίχτη η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι το εξωτερικό. Ποιο? Για τον Γιαννιώτα. Ποιο το λέει αυτό?
Το διάβασε κάποτε. Μίλησε με τον μπαμπά του. Μίλησε με τον μπαμπά του. Πήγα Χαλκιδική. Τηλέφωνο λοιπόν. Ο μπαμπά του άλλο λέει. Εντάξει. Κι άλλο είπε στον Καρυπίδη. Όταν συναντήθηκαν. Μάλιστα. Αυτό βγαίνει τουλάχιστον. Θα φανεί. Από αυτό βγαίνει, ρε φίλε. Αυτό βγαίνει. Άσε. Άσε αυτό να αλλού το ξέρω εσύ θα διαβάζει αυτά που βγαίνουν και εμεί θα λέμε αυτά που μπαίνουν. Βγαίνει απέναντι μου τώρα. Τα προτεραιότητά μου, το εξωτερικό κτλ. Είναι μια χάπανο, καμπεντάρικο παραπάνω. Αν δεν τα δώσει ο Άρης τα λεφτά, θα πάει στο εξωτερικό. Ναι, χαίρομαι πολύ. Δηλαδή, να, τα σκάσει στη Γιαννοτάρα, να έρθει να αλωνίζει από τη δεξιά πλευρά και από την αριστερή πλευρά ο διεθνής προερχόμενος από τα σπλάχνα της ομάδος Γιάννης Γιαννιώτας, το παιδί το οποίο έχει αντίληψη και μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει Άρης. Έτσι. Έμεινε σε δύσκολες καταστάσεις στον Άρη, έφερε λεφτά στον Άρη, ενώ θα μπορούσε να κάνει προσφυγή. Ναι. Και η ομάδα να πάρει τα ναι. μπουκαλάκια που παίζουν στο Survivor. Ναι. Και είναι και πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και έχει παίξει και στη μεγαλύτερη ομάδα της Κύπρου και της Ελλάδος. Τώρα μας σου έλεγα της Κύπρου, άμα με μηνιά, της Ελλάδος και εννοείς. Τον Άρη. Α. Ποιος άλλος, όχι. Λοιπόν, θα πούμε και για τον Γιαννιώτα συνέχεια, θα πούμε και για τον Μαρτίνες. Θα έχουμε και το ραντεβού το οποίο έχουμε προγραμματίσει λίγο μετά τις 6. Σχετικά με τα ωραία πραγματάκια που βλέπουμε να γίνονται αυτονόητα. Ο Μαυρίας έρχεται. Ο Μαυρίας. Εδώ πες αυτό που είπες πριν το ποίημα. Ότι ο Άρης δεν ενδιαφέρεται, αλλά ενδιαφέρει το εξωτερικό. Πες το και το Μαυρία. Άλλαξε το Γιαννιώτα και κάτω και το Μαυρία. Έτσι λες εσύ. Περίμενε, το κάνουμε σωστά. Με το Μαυρία, Νίκο, τι γίνεται. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Όσε φάνηκε. Δεν έχω κάποια ενημέρωση, φίλε. Δεν έχει ενημέρωση για το Μαυρία, παιδιά. Ο Νίκος δεν έχει ενημέρωση για το Μαυρία. Έχει ενημέρωση για το Μαυρία. Κάνω εγώ τον Νίκο. Χρήσανθε για το Μαυρία είναι στις προτάσεις του Άρη. Αλλά η προτεραιότητα του είναι το εξωτερικό. Βρε παπατζίδες μάνατζερ. Άκου να σου πω. Βρε παπατζίδες μάνατζερ. Τώρα δηλαδή περίμενε. Εδώ μιλάμε για Άρη Super League πλέον. Τελειώνουν τα κόζια πλέον. Είμαι εγώ Γιαννιώτας. Τελειώσαμε. Είμαι εγώ Γιαννιώτας. Όποιος θέλει έρχεται στον Άρη. Όποιος δεν θέλει δεν θα τον προμοτάρουμε μέσα του Άρη. Είμαι εγώ Γιαννιώτας. Γκόλ ο Άρης 1-0. Είμαι εγώ Γιαννιώτας. Να σημαίνει. Ναι. Λοιπόν, και έρχεται η Βαγιαδολή του χρόνου. Ναι. Σου έφερα ένα παράδειγμα. Ναι. Ανεβαίνει και μου λέει: εγώ θέλω να μείνεις. Ναι. Τι θα κάνει, πιστεύεις δηλαδή. Στην Πριμέρα Ντιβιζιόν. Εξαρτάται. Από τι. Παίξω στην Πριμέρα Ντιβιζιόν με την Βαγιαδολή, αν θέλει να μείνω. Άρα. Τι άρα. Βασίλη Καβαδία. Μπορεί όμως ο Γιαννιώτας, φίλε, να θέλει να έρθει στην Ελλάδα να γυρίσει. Και ο Γεωργάτος έπαιζε στην Ίντερ. Στην Ίντερ, Ιντερνατσιονάλε. Και γύρισε γιατί δεν είχε φραπέ. Βασίλη Καβαδία, με τον ακούς. Τώρα πάντως, αν είχε καριέρα ο Γεωργάτος, θα έπινε φρέντο εσπρέσο, φίλε. Και θα είχε μείνει στην Ιταλία. Έτσι, δεν τα είχαμε μάθει τα φρέντα εσπρέσο. Κατάλαβες λοιπόν, είναι και άλλα πράγματα που παίζουν ρόλο. Μετά από αυτό, πάμε σε διάλειμμα. Ίδιο ύψος έχουμε. Με τον Tom Cruise. Ναι. Πάμε στο break. Και μια διαφορά στο τραπεζικό λογαριασμό. Όχι, όχι. Στα μηδενικά είστε όχι. Ίδιοι. Απλά αυτός μπροστά από τα μηδενικά έχει κι άλλον αριθμό, να ξέρεις. Παιδάκια, μου το κλείσετε. Λοιπόν, ποιος είναι, παιδιά, αγόρι μου αυτός. Ποιος είναι. Ποιος είναι αυτός. Ο παίκτης. Λέμε, έρχεται ο παίκτης. Κάνουμε μία ανάλυση, βάζουμε ένα βιντεάκι του. Να δει ο κόσμος ποιος είναι. Αυτό δεν μπορεί. Ναι, ποιος είναι που μπορείς γράφουνε. Να όχι. Όχι, αυτό να πιστώ. Πρέπει να μάθετε να ενημερώνετε στον τον κόσμο. Εγώ το έγραψα. Χατζησαφή από τα αριστερά, εσείς υπεύθυνος ηλίες. Το πλάγιο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνει παίκτη του Μαρόκο. Ο Μασούτ που έχει ήδη πάρει κίτρινη κάρτα. Προσπαθεί να απειλήσει. Μπορείς να θυμίσεις. Από την δεξιά πλευρά. Μπορείς να θυμίσεις το quiz που έχουμε βάλει για το. Ποιος είναι ο τρίτος Μαροκινός ποδοσφαιριστής. Έτσι. Που μάλιστα ήταν συμπαίκτης ναι. του Σαΐντ Τσίμπα και του Ταλάλ Ελ Καρκουρί στο Μουντιάλ. Που συμμετείχε του Μαρόκο. Τώρα που πες στο 98 θα πατήσουν όλοι αυτό το πράγμα. Ναι. Και έπαιξε στον Άρη. Δεν πρόσεξα, τον σερφαρκίδωσε. Ποιος ήταν. Ποιος ήταν. Αυτόν που θα έφερνε κάποτε ο Λάμπρος στην ομάδα. Ποιον να, ρε. Τον Μπενατιά. Α, τον Μπενατιά, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Λίμπερ, ακούτε. Τι ώρα θα ερχόταν να μας έλεγες μόνο. Όλα πάω τάρι στον αέρα, ακούτε. Μπορεί να τον έφερνε κιόλας. Με Χρήστον Τσαλτίδη και Νίκο Παπαδόπουλο. Ανερό, είχε άκρες, θα τον έφερνε. Ανερή. Παρακάτω πάμε και τις 7 FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526. 0-0. Ναι. Μαρόκο-Ιράν. Στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου ομίλου.
Το βράδυ εξάγεται και το πιο ενδιαφέρον ανάμεσα Πορτογαλία και Ισπανία. Πάρε Βασίλη τον καλεσμένο μας, να τον έχουμε. Γιατί τον είπαμε κιόλας και πέντε και έχει πάει 23. Μα καθυστερεί ο Χρήστανος, κατάλαβες. Εδώ ο φίλος Στέλιος λέει: Πες τα χαϊδούρια! Πέντε. Πως ένα συμπληρωμένο άλμπουμ της Πανίνη κοστίζει 110 ευρώ. Αν είσαι τυχερός και δεν σου τύχει ούτε ένα διπλό χαρτάκι. Μέχρι στιγμής έδωσα 200 ευρώ και μου λείπουν 100 χαρτάκια. Αν είχαν μυαλό, θα στέλναν 1000 μηνύματα. Δεν τα έδινε σε μένα. Τα μηνύματα ή τα χαρτάκια. Τα λεφτά. Τίποτα από τα δύο. Κάποιοι λένε, λέει, για τον Τόμας και έναν άλλον μου λες εδώ, που είναι συνολικά 100 χρονών. Ποιο είναι άλλο, Ναι, μου λένε και ένα άλλο όνομα. Ναι. Να το ψάξουμε και θα σας πω αν ισχύει. Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε ότι στέλνει τα μηνύματα σε FM κενό. Πήρες τηλέφωνο. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο που σας είχαμε προαναγγείλει, να μιλήσουμε λίγο για τα αυτονόητα αλλά ωραία πράγματα τα οποία γίνονται στο Ρήσιο και τα είδαμε και εμείς σήμερα από κοντά. Βέβαια δεν είδαμε ακριβώς το τι θα γίνει, αλλά μας έγινε μια εξήγηση, γιατί τώρα είμαστε ακόμα στη φάση που γκρεμίζουμε. Κύριε Πατζαρτζηδέζη, δεν είναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Έτσι ακριβώς είναι. Πολύ γκρέμισμα όμως. Και όπως μας λέγατε και σήμερα, μια εβδομάδα είμαστε εδώ και ακόμα γκρεμίζουμε. Για να φτιαχτεί κάτι πρέπει να γκρεμιστεί κάτι άλλο. Πάντα έτσι. Πολύ όμως. Και πάντα αυτό το κομμάτι σε μια κατασκευή είναι το πιο άχαρο. Ναι. Γιατί δουλεύεις και δεν βλέπεις να παράγεται έργο. Αλλά πιστεύω από Δευτέρα που θα αρχίσουμε να κατασκευάζουμε, κάθε μέρα που θα περνάει θα μορφέρνει το Ρήσιο. Ποια ήταν η πρώτη έτσι, αντίδρασή σας όταν επισκεφτήκατε τις εγκαταστάσεις για να δείτε το χώρο κτλ. Ποια ήταν η πρώτη αντίδραση, γιατί... Πανηγύρισα από αυτά που πρέπει να φτιαχτούν. Μάλλον ναι. Σας είναι η δουλειά σας, μην μας πείτε άλλο πράγμα τώρα. Καλό ιδέα ήταν για σας αυτό. Ναι, το θέμα είναι ότι εγώ στο Ρήσιο πήγα πρώτη φορά επί Αναστόπουλου. Α, όταν είχα πάει και είχα κάνει... Είχα κάνει δύο δεξαμενές για παγοθεραπεία και για ζεστά που είχε ζητήσει τότε ο coach. Ναι. Και είχα μια εικόνα για το ότι θα αντιμετωπίσω, δεν έπαθα σοκ. Ναι. Οπότε ήξερα ότι σε πόσο άσχημη κατάσταση είναι τα πράγματα. Βέβαια τότε ήταν ομάδα και σε κατώτερη κατηγορία. Δεν μπορούσε φέτος να γίνει η προετοιμασία και να είναι ο Άρης της Super League και να έχει αυτές τις εγκαταστάσεις. Δεν γινόταν με τίποτα, γι' αυτό πήρε και ο πρόεδρος την απόφαση, αν και δεν είναι δικό του το ακίνητο, όπως είπαμε και το πρωί. Και στην ουσία αυτά τα λεφτά τώρα έχουν πολύ αυτή η επένδυση έχει πολύ μεγάλο ρίσκο, αλλά έπρεπε να γίνει. Μια επένδυση που, όπως δηλώσατε και σήμερα, θα φτάσει περίπου τις 200.000 ευρώ. Ωραία. Όχι, 200.000 είναι σίγουρες. Από εκεί και πέρα, το τι θα προκύψει δεν ξέρουμε. Αν μπορεί να προκύψουν και άλλα δηλαδή. Ναι, 200.000 είπαμε έχουμε για κτηριακά. Ναι. Εντάξει, τα όργανα του γυμναστηρίου τα έχουμε προμηθευτεί. Mm-hmm. Από εκεί πέρα θα χρειαστούμε, έχουμε μιλήσει με μια εταιρεία για ιατρικό εξοπλισμό. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα τώρα τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θα γίνουν καινούργιοι χώροι, όπως σας είπα και το πρωί. Άνετοι, σύγχρονοι. Είναι και άλλα πράγματα. Δεν είναι απαραίτητα μόνο το κτηριακό. Θα πάρθουν καινούργια, από ότι είχα μια κουβέντα με τον πρόεδρο και εξοπλισμός για την ομάδα καινούριος από όργανα, από τι χρειάζεται εκεί πέρα μια ομάδα. Ναι. Και εγώ θα γίνουν καινούργια γκαράζ για τέτοιο πάρκινγκ. Ναι. Και γενικά να βάλουμε και ένα 200.000, εντάξει τώρα, εγώ έκανα μια κουβέντα μαζί του και παραπάνω να βγει, άμα είναι κάτι ωραίο θα το χρηματοδοτήσει. Μου είπε να μην το, δηλαδή να μην πατήσουμε πάνω στο ποσό και να μην ξεφύγουμε, αν κάτι ωραίο. Είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία, βέβαια, των ενημερώνων για την πρόοδο των εργασιών και προχωράμε. Να βάλουμε και ένα security όμως, για την τελευταία φορά που δεν είχαμε, μπήκαν μέσα και τα πήραν όλα. Ναι, γι' αυτό. Κοιτάξτε τώρα, ήδη μέσα στην εγκατάσταση, στην ηλεκτρολογική, την καινούργια που κάνουμε, γιατί θα μπουν και καινούργια φωτιστικά εντός εκτός LED, κάνουμε εγκατάσταση και για κλειστό κύκλωμα κάμερας και για καινούργια εγκατάσταση συναγερμού. Τώρα από εκεί πέρα θα κάνει. Αν θα πάρει και security, υπηρεσία φύλαξης, αυτό το ξέρει αυτός. Ναι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο εμένα δεν με... Εγώ του κάνω την υποδομή από παρακολούθηση 24 ώρες και συναγερμό και από εκεί και πέρα αν θα προσλάβει security είναι ένα κομμάτι της ΠΑΕ που εμένα προσωπικά δεν με αγγίζει. Δεν είναι η αρμοδιότητά μου. Ναι. Για να πάμε σε... Αλλά θεωρώ, ναι, γιατί και τα πράγματα που θα μπουν θα είναι ακριβά και η εγκατάσταση είναι καινούργια, θεωρώ ότι θα το μεριμνήσει αυτό. Δεν υπάρχει. Για να πάμε και και στα των αρμοδιοτήτων σας, με το νέο κτίριο που θα δημιουργηθεί πίσω από το κεντρικό
κτίριο του Τουρισίου, 240 τετραγωνικά νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί θα... που παίρνουν, ναι, αυτοκίνητα. Εκεί μπαίνουν τα αυτοκίνητα, δηλαδή. Ναι. Εκεί που ήταν το πάρκινγκ των παιχτών θα γίνει το κτίριο από πίσω. Τα άλλα τα κτίρια που ήταν στο βάθος θα γκρεμιστούν δηλαδή εκείνα. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να τα γκρεμίσουμε. Δεν μπορούμε να τα γκρεμίσουμε για πολλούς λόγους. Ναι, σωστό γι' αυτό. Απλώς δεν θα χρησιμοποιηθεί, ναι, κανένας χώρος από εκείνα τα κτιράκια τα μικρά. Πρώτον, γιατί αυτά έχουν επικάλυψη από αμίαντο, ο οποίος είναι καρκινογόνος, το ξέρει όλη η Ελλάδα. Ναι. Δεν πρέπει να υπάρχει. Θα μιλήσουμε, υπάρχει εξειδωτημένη εταιρεία που θα έρθει και θα αποξυλώσει τον αμίαντο και θα πάει και θα τα αφήσει σε ειδικό χώρο. Εκεί πέρα είπαμε θα κάνουμε ένα τυχοπέτασμα και θα το ντύσουμε μπροστά με μια λαμαρίνα τραπεζοειδή ή με πάνελ, θα το δούμε με τον πρόεδρο, έτσι, σε τα χώματα της ομάδας, κίτρινο και μαύρο, ναι, ώστε να μην φαίνονται αυτό το πράγμα, αυτά τα κτίρια και οι αποθήκες αυτές που τις χρησιμοποιούσαν για γυμναστήρια και για βοηθητικούς χώρους. Όλα αυτά τα ιατρία, γυμναστήρια, φυσιοθεραπευτήρια, όλα θα γίνουν στην καινούργια κατασκευή που γίνεται πίσω. Πάντως την έμπνευση γενικότερα την έχετε και από μια ομάδα που έχει τα ίδια χρώματα, την Dortmund, γιατί όπως μας λέγατε και σήμερα, το μαύρο με κίτρινες πινελιές θα κυριαρχεί γενικότερα στο κτίριο, εξωτερικά πάντα. Γιατί δεν γίνονται μόνο μέσα πράγματα, θα αλλάξει και το εξωτερικό. Εγώ επειδή το κτίριο το είδα ζωντανό στο προπονητικό της Dortmund, ναι, δεν ξέρω τώρα, μπορεί και ο κόσμος να μην αρέσει στον κόσμο αυτή η κατασκευή που θα κάνουμε σε χρωματικά, γιατί πιο πολύ είναι το κίτρινο με λίγο μαύρο, ναι, έτσι, γιατί και η φανέλα της ομάδος είναι κίτρινη με μαύρο σόρτς, ξέρω εγώ. Έχει πιο πολύ το κίτρινο στοιχείο. Ναι. Αλλά σε μια τόσο μεγάλη επιφάνεια, αν αναλογιστούμε ότι θα γίνει και το πίσω, mm-hmm, το κίτρινο θα είναι πάρα πολύ έντονο και επειδή το είδα ζωντανά το μαύρο, όχι ακριβώς μαύρο, ένα σκούρο γκρι, έτσι, ένα πολύ ωραίο χρώμα, και έχω και τους κωδικούς αυτής της απόχρωσης, ναι, θα γίνει φανταστικό. Ναι. Θα γίνει φανταστικό, σας εξήγησα το πρωί πιο αναλυτικά πού θα μπει κίτρινο και σε ποια σημεία του κτιρίου και με τον κατάλληλο φωτισμό, βέβαια, που θα γίνει, ναι, ο εξωτερικός, ναι, θα γίνει και εξωτερικός φωτισμός, θα μπει και η επιγραφή καινούρια, δεν θα παραμείνει αυτή που υπάρχει εκεί πέρα. Mm-hmm. Θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Στα ίδια χρώματα περίπου θα κινηθούμε και μέσα. Όχι βέβαια πολύ μαύρο, μέσα θα πάμε σε πιο φωτεινά χρώματα, γιατί θα είναι και τα παιδιά μέσα, οι ποδοσφαιριστές, προπονητές, τα γραφεία των βοηθών. Ναι. Δεν μπορούμε να είναι μέσα μαύρα. Θα τα πάμε σε πιο υγιεινές αποχρώσεις, τα χρώματα της ομάδος, ψηφιακές εκτυπώσεις με στιγμιότυπα από την κερκίδα, από κάποιους πολύ καλούς αγώνες, το σήμα του Άρη. Όλα αυτά τα έχουμε σχεδιάσει και θα γίνουν πάρα πολύ όμορφα. Η οροφή θα μείνει, θα τη φτιάξετε και αυτή, γιατί για μας τους δημοσιογράφους που ερχόμαστε εκεί πέρα είναι το παρατηρητήριό μας, η οροφή πάνω του κτιρίου. Κοιτάξτε να δείτε, στην οροφή το σίγουρο αυτό που θα γίνει, ναι, είναι ότι θα την κάνουμε μια στεγάνωση, ναι, ώστε να μπορεί να μην έχουμε υποψία εισρωής υδάτων στο κτίριο. Και από εκεί και πέρα, αν μου ζητηθεί κάτι να κάνουμε στην οροφή, έγινε μια κουβέντα να κάνουμε μια κατασκευή πάνω σαν σχίαση, γιατί μου είπαν ότι θα μπορεί να πηγαίνει και ο πρόεδρος να ανεβαίνουν πάνω, φαίνεται πιο καλά η προπόνηση. Ναι, ναι, όντως. Αλλά δεν ξέρω, αν μου ζητηθεί να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάντως γενικότερα πάμε σε ένα ολικό lifting των εγκαταστάσεων και εντός και εκτός. Θα φύγουν και οι φράχτες που χωρίζουν το κτίριο από τα γήπεδα. Μας λέγατε μπορεί να μπουν κάποια, έτσι, διακριτικά, διαχωριστικά, ίσως και κάποια φυτά. Πάμε γενικότερα σε μια πολύ διαφορετική εικόνα. Και οι παίχτες που το είδαν τελευταία φορά πριν φύγουν, όταν θα το αντικρίσουν ξανά, νομίζω ότι θα νομίζουν ότι πήγανε αλλού. Αλλού, όπως το λέτε ακριβώς. Εγώ επειδή έχουμε κάνει και το προπονητικό της Βέρειας και εγώ έχω την εμπειρία να το δω το έργο πώς θα φανεί και τελειωμένο. Θα είναι τελείως διαφορετικό οι εγκαταστάσεις αυτές έτσι όπως είναι σήμερα με αυτό που θα παραλάβει η ομάδα σε λίγες μέρες. Γιατί ήταν εντολή του Πρόεδρου να μην αφήσω τίποτα από την παλιά εγκατάσταση. Δηλαδή κάνει μια δαπάνη τώρα σε ένα κίνητο το οποίο ούτε καν είναι της ΠΑΕ, ούτε καν είναι δικό του. Ναι. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Είναι αυτά τα λεφτά δηλαδή είναι στον αέρα τώρα. Mm-hmm. Μακάρι βεβαίως αυτός τα ξέρει καλύτερα να τελειώσει σωστά, να πάρθει το ακίνητο. Σας είπα και το πρωί ότι
κάνουμε και άλλες μελέτες πέρα από αυτά που γίνονται τώρα για να μπορέσει να λειτουργήσει η ομάδα. Μελέτες με βάθος χρόνου. Γιατί αυτή είναι μια πολύ σοβαρή ενέργεια που κάνει τώρα και στο ρίσιο που θα κάνουμε τώρα και μετά που θα μπούμε στο Χαριλάου. Αυτά θα μείνουν μια ζωή στην ομάδα. Και γι' αυτό είπε ότι πρέπει να γίνουν όλα από την αρχή. Δεν μπορούσαμε να μπούμε και να κάνουμε τοπικές επεμβάσεις. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Όλο το ακίνητο, οι βοηθητικοί χώροι, όλα. Έπρεπε να γίνουν όλα από την αρχή. Και πότε θα είναι έτοιμο? Εντάξει, την έναρξη προετοιμασίας, μας το είπατε και σήμερα, κάτι την προλαβαίνει. Πότε υπολογίζετε περίπου δηλαδή να είναι έτοιμο για να πάρει? Λίγο μετά. Λίγο μετά την προετοιμασία. Ούτως ή άλλως, νομίζω η ομάδα θα φύγει και στο βουνό. Ναι. Θα λείψει 15 μέρες. Δηλαδή, όταν θα γυρίσει, θα είμαστε πανέτοιμοι σε όλα. Ναι. Κοντά στα μέσα Ιουλίου. Στην εντέλεια. Ναι. Και στην εντέλεια. Δεν θέλουμε να αφήσουμε δηλαδή εργασίες να έρθει η ομάδα και να έχουμε εμείς εκεί πέρα συνεργεία. Θέλουμε να έχουμε φύγει, να μπουν, να δουλέψουν και να. Για το Βικελίδης υπάρχει κάποιος προγραμματισμός ή ακόμα είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε γι' αυτό? Κοιτάξτε να δεις, εμείς στο Βικελίδης ξέρουμε τι θα κάνουμε. Ναι. Απλώς ας τελειώσουμε μία φορά με το ρίσιο. Η εντολή του Πρόεδρου είναι σιγά σιγά και ένα-ένα τα πράγματα. Να τελειώνονται, να πληρώνονται. Γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Και προχωράμε. Ξεκινήσαμε με τα τουρνικέ, τελειώσαμε. Πληρωθήκαμε, ξεκινάμε το ρίσιο, θα τελειώσουμε, θα πληρωθούμε, ξεκινάμε στο Χαριλάου. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο κόστος στο χλωοτάπητα του Βικελίδης? Ή τουλάχιστον ακούγεται ότι υπάρχει, εσείς να μας πείτε αν είναι όντως πραγματικά τα νούμερα που ακούγονται. Κοιτάξτε, το νούμερο σαφώς και είναι πραγματικό. Ναι. Εγώ δεν είπα αν είναι πραγματικό. Εγώ είπα γιατί είναι τόσο μεγάλο. Γιατί είναι. Μα αν έχετε δει, το αγωνιστικό χώρος οργώθηκε όλος. Θα γίνει καινούργια εγκατάσταση και ποτίσματος και αποστράγγισης. Γιατί και θα αδειάσει τελείως και το υπόβαθρο. Δηλαδή δεν είναι ότι. Το προηγούμενο αποστραγγιστικό δεν κάνει. Ναι, ορίστε. Το προηγούμενο αποστραγγιστικό κτλ. Γιατί πήκε. Δεν πήκε. Πήκε νομίζω το 2011. Δεν έκανε, δεν λειτουργούσε. Και πήγαμε σε μια ολική. Ή πρέπει επειδή είναι άλλη η δομή πλέον του χόρτου να τα βγάλουμε? Σας είπα κάτι και προηγουμένως. Ναι. Εγώ επειδή με τον κύριο Καρυπίδη έχω συνεργαστεί και εκτός Άρη, στις υπόλοιπες δραστηριότητες του και επιχειρήσεις του, δεν κάνει κάτι πρόχειρα. Καινούριο όλο. Η εγκατάσταση, η αποστράγγιση, το υπόβαθρο όλο, το είδατε ότι θα κατέβει σχεδόν μισό μέτρο κάτω. Θα γίνει καινούργια εγκατάσταση, ποτίσματος, πιο σύγχρονη. Άρα αυτός είναι ο λόγος. Καλύτερη, θα γίνει καινούργια αποστράγγιση. Βεβαίως, καινούργια αποστράγγιση. Και αυτοί τα ξέρουν καλύτερα. Και φυσικά είναι και ο τάπητας που είπανε, νομίζω είναι συνθετικός. Είναι 92,8 νομίζω. Ναι, προφανώς θα χρειάζεται άλλη υποδομή. Ναι. Πόσο θα ακουστεί? Είναι ένα κομμάτι στο οποίο εγώ δεν εμπλέκομαι στον τάπητα. Ναι. Έτσι το κάνει εξειδικευμένη εταιρεία. Σωστά. Αλλά επειδή τυχαίνει να γνωρίζω την διαδικασία έτσι σφαιρικά, αυτή είναι η υποδομή. Σίγουρα, αν πας να πάρεις έναν γκαζό για το σπίτι, θα το πάρεις 5, 6, 10 ευρώ το μέτρο. Μα εδώ δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλές εργασίες που θα γίνουν. Καλά, πρέπει να γίνει. Και μην ξεχάτε κάτι που ανεβάζει και το κόστος, ότι είναι ένα γήπεδο που είναι μέσα στην πόλη. Δηλαδή χρειάζεται και διαδικασία για να μπουν τα υλικά, να βγουν. Είναι διαδικασία που κοστίζει και σε χρήματα. Δεν είναι ένα γήπεδο εκτός πόλεως που μπορείς να βάλεις τα φορτηγά σου ό,τι ώρα θέλεις μέσα, να τα πάρεις, να δουλέψεις. Εκεί πέρα είδατε και εμείς με τα τουρνικέ τρέχαμε στην αστυνομία. Ναι. Που ήμασταν ένα συνεργείο 5 ατόμων εκεί πέρα, μας φέραν αστυνομία για φασαρία, για αν έχουμε άδεια ή δεν έχουμε κτλ. Δηλαδή ένα έργο φέρνε, κοστολογείται και λίγο διαφορετικά. Από πολλούς παράγοντες. Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι το γήπεδο του Άρη και όπως υπάρχουν δεδομένα προβλήματα, υπάρχουν και δεδομένα άλλα ζητήματα που λειτουργούν υπέρ σε τέτοιες περιπτώσεις. Και νομίζω ότι ξέρετε τι πρέπει να κάνετε για να γίνει ό,τι καλύτερο. Πάντως το γήπεδο είναι παλιό, μη λειτουργικό σε αρκετούς χώρους του και θεωρώ ότι πρέπει από τη στιγμή που μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να κάνετε αρκετά πράγματα και βέβαια αυτά είναι σε συνεννόηση με τη διοίκηση. Γιατί και αυτό μπορεί να ανήκει μεν στον Άρη, αλλά ανήκει στον Ερασιτέχνη. Πάλι δεν ανήκει στον Καρυπίδη που πληρώνει αυτή τη στιγμή για να γίνουν ό,τι να γίνουν. Και αυτό παίζει τον ρόλο του πολλές φορές. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, εγώ το γήπεδο το ξέρω απ' έξω.
ξέρω όλους τους χώρους, έχω πάει σε όλους τους χώρους. Επειδή είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν έχει συντηρηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Από το 12. Από το 12, σε πολλά. Προχθές προέκυψε πρόβλημα και με το στέγαστρο, το οποίο βρέχει, έξω βρέχει και μέσα από το στέγαστρο. Δηλαδή τρέχει από παντού. Ναι. Είναι πολλά. Είναι ένα κίνητο παλιό, δεν έχει συντηρηθεί τακτικά, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα προβλήματα τώρα να πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν γίνονται όλα αυτά σε ένα χρόνο. Δεν μπορεί αυτό το γήπεδο δεν σωστά μπορεί να γίνει σε ένα χρόνο όλα τα έργα. Ξεκινάμε κομμάτι-κομμάτι, κάναμε την μπουτίκ, περάσαμε τα τουρνικέ που έπρεπε να μπουν. Παράλληλα είμαστε και σε φάση που οργανώνουμε το λογισμικό και τις κάμερες για το ticketing. Θα κάνουμε τα αποδυτήρια, θα κάνουμε την πρόσκληση των αποδυτηρίων. Εκεί που έρχονται οι αποστολές θα ανακοινιστούν απ' έξω να γίνουν πιο σε καλύτερη κατάσταση. Την είσοδο των γραφείων λίγο θα περιποιηθούμε. Δημοσιογραφικά, κάνετε τίποτα στα δημοσιογραφικά εκεί πέρα. Τα σουλουπώσουμε. Να κάνουμε, γιατί να μην κάνουμε. Να τα σουλουπώσουμε. Να τα βάλετε και αυτά στο πλάνο. Μην πω ποιος έκανε τελευταία φορά κάτι στα δημοσιογραφικά. Αλλά εντάξει, έχει ένα σουλούπωμα, το χρειάζονται. Τα ξέρουμε και τα δημοσιογραφικά και τις τουαλέτες σε όλες τις θύρες. Αλλά σκάω μια ερώτηση. Προβλέπετε να ξαναμπούν plexiglass στη θύρα 2 ή κάτι άλλο, δίκτυα, ας πούμε, κάτι τέτοιο? Το έχετε μελετήσει αυτό, το έχετε συνεννοηθεί αυτό? Στη θύρα 2 όχι. Από ό,τι ξέρω η οδηγία είναι για από τον αγωνιστικό χώρο πρέπει να υπάρχει μια υψομετρική διαφορά, νομίζω, στα 2 μέτρα. Αλλά στην θύρα 7 θα μπει. Plexiglass. Ναι. Ας βάλουμε εκεί στον επόπτη, ίσως πρέπει, γιατί πάντα υπάρχει ένας ο οποίος μπορεί να κάνει ένα αντικείμενο να πέσει, ναι. Γιατί είναι και η πάγκη των ομάδων από κάτω, ένα αντικείμενο να πέσει θα πληρωθεί πάρα πολύ ακριβά πλέον. Ναι, και στη 2 είναι ο επόπτης. Ναι. Εκεί ο Άρης έχει χάσει την Ευρώπη και έχει διαλυθεί με την κυρία Κουρομπίλια. Κοιτάξτε, αυτό νομίζω θα το κρίνει η Επιτροπή της Super League που θα έρθει στο γήπεδο. Ναι. Ήταν να έρθει, δεν ήρθε την Παρασκευή. Την προηγούμενη Παρασκευή νομίζω ήταν να έρθει η Επιτροπή της Super League. Εγώ δεν έχω κάποια ενημέρωση για είναι θεμάρι, δεν είστε εσείς, εντάξει. Okay. Ό,τι μου ζητηθεί, εντάξει, δεν είναι κάτι που θα αργήσει να γίνει. Και τρομερό. Είναι κάτι το οποίο είναι διαχειρίσιμο και νομίζω άλλα είναι αυτά που πρέπει να γίνουν πρώτα, όπως είπατε και εσείς, και οι χώροι υγιεινής και η ασφάλεια βεβαίως όλων των θεατών και φυσικά να βελτιωθεί, όχι να βελτιωθεί, θα αλλαχθεί από ό,τι φαίνεται εξ ολοκλήρου το αγωνιστικός χώρος και οχλωτάπητας θα πάμε σε αυτόν τον εξελιγμένο μορφής που είναι και στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ωραία, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, να μας πείτε αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν ρωτήσαμε εμείς που θεωρείτε ότι πρέπει να σημειωθεί και να τονιστεί? Όχι, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Εμείς προχωράμε κανονικά τις δουλειές μας. Να είμαστε έτοιμοι και συνεπείς σε αυτά που συμφωνήσαμε. 25 Ιουλίου στο φιλικό με την ΑΕΚ, δηλαδή θα έχουμε την πρώτη εικόνα και στο Βικελίδης της αναμόρφωσης. Από τα κτηριακά ή από τον αγωνιστικό χώρο? Αγωνιστικό χώρο, εντάξει, θα είναι έτοιμο. Άμα δεν έχουμε αγωνιστικό χώρο, δεν θα έχουμε φιλικό. Μιλάμε για αποδυτήρια, ας πούμε, για παράδειγμα. Όχι, όχι. Κατηγορηματικά όχι. Ναι. Για ποιο είναι το όχι τώρα, για τον αγωνιστικό για χώρο? Όχι, για τα αποδυτήρια. Ναι. Στο το κομμάτι που είναι σε μένα. Ναι. Εκείνες τις μέρες έχουμε προγραμματίσει να ξεκινήσουμε ίσως μετά το φιλικό με την ΑΕΚ. Δηλαδή να γίνει και το φιλικό και μετά να μπούμε, και γιατί και εκεί πέρα θα έχουμε πάλι. Για να είστε έτοιμοι 25 Αυγούστου δηλαδή. Που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Θα είμαστε. Όχι 25, 22, 21. Δεν μπορεί να είμαστε 25. Καλά, 25. Την ημέρα δηλαδή. Είπα τη μέρα που αρχίζει. Να είστε. Καλά. Αν είστε έτοιμοι 22, θα είστε και 25. Μην ανησυχείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλό χτίσιμο πλέον από εδώ και πέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο. Γιατί τα χτυπά το. Δεν ξέρω, έχει πάντα το έχω αυτό. Είναι ένα τέτοιο. Το έχουμε αντιληφθεί. Ακούμε κέρματα. Δεν αυτά πρέπει να τα κόψει. Ο κύριο Πατζακτζή. Τα ποδαράκια. Που έχει αναλάβει τα έργα στο. Η εταιρεία του έχει αναλάβει τα έργα στο Ρήσιο. Θα αναλάβει και τι εργασίε που θα γίνουν στο Βικελίδη προ τα τέλη Ιουλίου και μετά. Καλησπέρα εδώ από τον Καφτατζόγλου στην πρώτη αγωνιστική. Δεν νομίζω, εντάξει. Δεν θα υπάρχει θέμα. Πάντως, πολλοί δηλαδή, επειδή βάλαμε και φωτογραφίες στο All About Aris,
πολλά τα μπάζα που μαζεύτηκαν απ' έξω από το Ρήσιο. Εντάξει, έτσι είναι. Πρέπει πρώτα να γκρεμίσει για να φτιάξει και το συνεργείο του κύριου Πατζαρτζίδη. Φαίνεται ότι πάει να κάνει κάτι ωραίο εκεί πέρα. Έτσι, όπως μας τα περιέγραψαν οι άνθρωποι κιόλας και ο ίδιος ο κύριος Πατζαρτζίδης. Λοιπόν, ξεφύγαμε και λίγο. Βασίλη, δώσ' το τελευταίο break. Θα επιστρέψουμε για το φινάλε της εκπομπής. Να δούμε πώς προλάβουμε να έχουμε και λίγο μπάσκετ. Και να κλείσουμε για να σας αποχαιρετήσουμε για καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Για λίγο ακόμα θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7 παρακάτι. Νομίζω τα καλύψαμε τα του ποδοσφαίρου. Θα περιμένουμε κι άλλα με την άφηξη του Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος νομίζω ότι πρέπει να βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και λίγη ώρα, ολοκληρώνοντας έτσι το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στον μπασκετικό Άρη, για να αφήσουμε λίγο το ποδόσφαιρο και να πάμε στο μπάσκετ. Η είδηση που ξεχωρίζει σήμερα είναι η προσφυγή του Σπύρου Μούρτου. Σταύρο μου, είναι μέσα και μιλάει στο τηλέφωνο. Λοιπόν, κάτι το οποίο περιμένα πολύ λίγοι, μπορεί και κανένας, την συγκεκριμένη εξέλιξη. Ο αρχηγός του Άρη, ο οποίος αποτελεί παρελθόν για την ομάδα, κατέθεσε προσφυγή. Είχε συμβόλαιο βέβαια και για τη νέα σεζόν και προχώρησε αυτή την ενέργεια για να διασφαλίσει τα δεδολευμένα του. Περίπου 65.000 ευρώ οφείλονται στον παίχτη. Επέλεξε να αποχωρήσει ενώ είχε συμβόλαιο και διάλεξε για την δικαστική οδό για να δώσει τέλος στην εργασία του με την ομάδα. Κάποιοι, στους περισσότερους βασικά νομίζω, δεν άρεσε η συγκεκριμένη κίνηση. Δική μου γνώμη, αν και δεν έχω εντρυφήσει τόσο πολύ στα μπασχετικά, είναι λίγο unfair από το Μούρτο, που από τη μια ναι μεν έχει ένα σημαντικό ποσό το οποίο του οφείλεται και τα έχει δουλέψει αυτά τα λεφτά, αλλά νομίζω ότι είναι κάπως αμφέρος αρκετά η κίνηση του παίχτη. Να μην κάτσει έστω να συζητήσουμε με τους ανθρώπους της ομάδας και να βρούμε μια λύση και να μην καταλήξουμε σε αυτή την εξέλιξη. Είναι ακόμα ένας πονοκέφαλος, ακόμα ένα ζήτημα που καλείται να διαχειριστεί η διοίκηση του κύριου Γουλιέλμου, η οποία παράλληλα έχει κάνει μια πρόταση ανανέωσης στον Δημήτρη Φλιώνη, αφού ο Βαγγέλης Αγγέλου εισηγήθηκε θετικά για την παραμονή του νεαρού γκάρντ, ο οποίος έδειξε μια καλύτερη εικόνα και μια πιο όρημη εικόνα, θα λέγαμε, την φετινή σεζόν, με καλά ποσοστά, και θα περιμένουμε στο επόμενο διάστημα για να ξεκαθαρίσει και το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ παράλληλα ο Άρης ρίχνει ματιές και στον Σταύρο του Τζιαράκη, ο οποίος έχει συμβόλαιο και την χρονιά με τον Προμηθέα, αλλά φαίνεται να μην είναι τόσο δεδομένη η παραμονή του και έτσι βρίσκεται στη λίστα των κιτρινών μαύρων. Ο Προμηθέας, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα επίσημα και την απόκτηση του Μιχάλη Τσαϊρέλη. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την απόφαση, με αυτή την περίπτωση, τις επόμενες μέρες. Εξαρτάται όμως από το μέλλον του παίχτη στον Προμηθέα. Αν αποχωρήσει η ομάδα της Πάτρας, τότε ο Άρης θα εκφράσει πιο ζεστά το ενδιαφέρον του για τον συγκεκριμένο παίχτη. Αυτά όσον αφορά και τα του μπάσκετ. Σιγά σιγά, Βασίλη μου, βαδίζουμε προς το φινάλε της εκπομπής. Πάρε εγώ και εσύ, γιατί ο άλλος πάλι εξαφανίστηκε. Τώρα με μένα εδώ πέρα αυτό θα έχουμε. Θα φεύγει νωρίτερα, θα φύγω 6.30, θα φύγω 7 παρα 20, θα φύγω 7 παρα 4, θα φύγω 7 παρα 10. Αλλά τώρα μιλάω στο τηλέφωνο. Είναι λίγο δικαιολογημένος και είναι και σημαντικό το τηλεφώνημα. Λοιπόν, ακολουθεί ο Γιώργος Ματζιούκης με την ώρα για μπλε. Εμείς θα τα πούμε ξανά την Δευτέρα, λίγο μετά τις 5, με την πρώτη εκπομπή της επόμενης εβδομάδας. Ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει στον Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, θα ενημερωθείτε μέσα στο Σαββατοκύριακο από το All About Aris. Να έχετε ένα όμορφο διήμερο, για παραλία δύσκολους σας κόβω, ό,τι και αν κάνετε όμως, είτε πάτε παραλία είτε δείτε μπάλα, σας εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, τα λέμε πάλι Δευτέρα. Λοιπόν, τώρα θα κλείσουμε κανονικά. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε πάλι από Δευτέρα.